παρουσία πλήθους κόσμου πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 12 Ιανουαρίου στη Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς η εκδήλωση κοπής της Βασιλόπιτας του Συνδέσμου Εφέδρων Αξιωματικών Νομού Κιλκής. Την πίτα ευλόγησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κιλκής κ. Εμμανουήλ, ενώ τις καθιερωμένες ευχές για τη νέα χρονιά έδωσε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Κώστας Παπανικολάου. Για την πλούσια κοινωνική προσφορά τους, ο Σύνδεσμος αποφάσισε φέτος να τιμήσει το Λύκειο Ελληνίδων Κιλκής, τον πρώην βουλευτή κύριο Θεόδωρο Πασαλίδη και τον αθλητή Αλέξανδρο Αλερού. Στην εκδήλωση χόρεψαν έφηβοι χορευτές από το Λύκειο Ελληνίδων Κιλκής, ενώ στους καλεσμένους μουσική συντροφιά κράτησαν σπουδαστές του Πολυάνιου Οδείου Κιλκής. Στην εκδήλωση παρευρέθησαν ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ. Γεώργιος Γιοργαντάς, οι βουλευτές του Νομού Κιλκής, κ. Αγαθοπούλου και κ. Φραγκίδης, ο Αντιπεριφερειάρχης Κιλκής, κ. Βεργίδης, η Περιφερειακή Σύμβουλος, κ. Σωτηριάδου, οι Δήμαρχοι Κιλκής, κ. Κυριακίδης και Παιωνίας, κ. Σιονίδης, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Κιλκής, κ. Στομαίδης, Δημοτικοί Σύμβουλοι, εκπρόσωποι συλλόγων και φορέων, και ο διοικητής της 71ης αερομεταφερόμενης ταξιαρχίας Πόντος, κ. Γεώργιος Μποσμαλής, ο οποίος έτυχε και το φλουρί. Θα θυμηθούμε δύο πρόσωπα του συνδέσμου μας, τα οποία δεν είναι πια μαζί μας, διότι πέρασαν στην αντίπερα όχθη κατά τη χρονιά που μας πέρασε. Πρόκειται για τα μέλη του συνδέσμου μας Μαραντίδη Ισαάκ και Παπαδόπουλο Ιωάννη. Τι σηματοδοτούν οι σημερινές βραβεύσεις? Και θα ξεκινήσω από το Λύκειο Ελληνίδων. Το Λύκειο Ελληνίδων ξέρετε ότι ιδρύθηκε το 1993, ιδρύθηκε εδώ στο Κιλκής, έχει παράρτημα στο Πολύκαστο, αλλά πιάνει όλο τον νομό. Και τι είναι? Είναι ένας κυβωτός και αυτός πολιτισμού. Αν δείτε δηλαδή τα μικρά τα παιδιά που θα χορέψουν μετά, θα παρουσιάσουν ένα μικρό πρόγραμμα, δείχνουν ότι ναι ρε φίλε, καλή είναι η παγκοσμιοποίηση, αλλά όμως και εμείς είμαστε εδώ. Και εμείς θέλουμε να χορέψουμε το τσάμικο και τη σερενίτσα και οτιδήποτε άλλο. Αλλά είμαστε εδώ και θα είμαστε εδώ παρόντες σε ένα περιβάλλον που πάλι διαμορφωθεί, κύριε Υπουργέ, καινούργιο. Και στο ξέρετε καλύτερα από εμάς. Έχουμε τον Θόδωρο τον Πασαλίδη. Ένας αξιόλογος βουλευτής με τόση παρουσία στην Ήπεθρο εδώ, με περιοχή στη Βουλή. Θεωρούμε υποχρέωσή μας, μέλος μας αυτό, να τον τιμήσουμε. Και αυτό κάναμε. Γιατί νομίζω ότι αξίζει. Και τελειώνω με τον φίλο μου τον Αλέξανδρο Σαξές Αλερού. Ένα παιδί, ο οποίο δεν είναι στην διαδικασία, ήρθε στη χώρα μας, μάλλον το φιλοξενείται στη χώρα μας και βλέπω ότι ζει με αξιοπρέπεια σε αυτή τη χώρα, προσπαθώντας κάθε φορά να πάρει ένα ρεκόρ. Δεν ξέρω αν είναι ρεκόρ ζωής ή ρεκόρ αγώνων, Αλέξανδρε. Εγώ το θεωρώ ρεκόρ ζωής. Ο Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών αποτελεί ένα ζωντανό κομμάτι της κοινωνίας του Κιλκής. Ένα ζωντανό κομμάτι που με συνεχείς ουσιαστικές παρεμβάσεις υπηρετεί τον σκοπό τον οποίο ετάχθη να υπηρετήσει. Και χαίρομαι πάρα πολύ που για μία ακόμη φορά η επιλογή των ανθρώπων που θα βραβευθούν είναι πραγματικά εύστοχη και απόλυτα επιτυχημένη. Και των προσωπικότητων και του Λυκείου Ελληνίδων. Και οι τρεις περιπτώσεις στις οποίες επιλέξατε για να τιμήσετε σήμερα νομίζω ότι αντικατοπτρίζουν αυτές τις αρχές της αξίες που καλείστε να υπηρετήσετε και από την άλλη δίνουν ένα παράδειγμα σε όλους μας. Θέλω να ευχαριστήσω τον Σύνδεσμο Εφέδρων που κάθε χρόνο πράγματι η κοπή της πίτας του αποτελεί ένα γεγονός για την πόλη του Κιλκής. Και αυτό αποδεικνύεται και από τον κόσμο ο οποίος βρίσκεται σήμερα εδώ. Οι βραβεύσεις που κάνει φέτος αφορούν πρώτον την παράδοση, πολύ βασικό στοιχείο της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, κάτι που οφείλουμε πράγματι, όπως είπε και ο Πρόεδρος, τις δύσκολες αυτές μέρες που διανύουμε να μην την ξεχνάμε. Η παράδοσή μας και ο πολιτισμός μας είναι στην ουσία και ο δρόμος για να χαράξουμε το μέλλον μας. Την πολιτικούς εκπροσώπους, εκπροσώπους της πολιτικής ηγεσίας όπως ο κύριος Πασαλίδης, όπου πραγματικά είναι μια προσωπικότητα για την πόλη του Κιλκής, παρότι και για τον νομό,
παρότι ανήκουμε σε διαφορετικές παρατάξεις, οφείλουμε να αναγνωρίζουμε και τις προσωπικότητες αλλά και το έργο του καθενός και φυσικά τη νέα γενιά. Τη νέα γενιά που αντικατοπτρίζεται στο πρόσωπο του Αλέξανδρου. Ο Αλέξανδρος πράγματι κάνει περήφανη την περιοχή μας. Θα ήθελα να συγχαρώ καταρχήν το Σύνδεσμο των Εφέδρων και τον Πρόεδρο, γιατί ακόμα μια φορά με τη σημερινή εκδήλωση δείχνουν αυτό το πρόσωπο που πρέπει να έχει ένας τέτοιος σύνδεσμος. Δηλαδή να είναι στενά συνδεδεμένος με τα δρόμενα στην περιοχή και να είναι ενεργοποιημένος μέσα στην κοινωνία. Και νομίζω ότι και ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αλλά και τα μέλη σας τιμούν την κοινότητα του νομού μας και αποτελούν έναν σημαντικό παράγοντα για την ανάπτυξη και την εξέλιξη προς τα θετικά της κοινωνίας μας. Όπως επίσης πρέπει να σας συγχαρώ και με τις κινήσεις τις σημερινές, γιατί και οι τρεις κινήσεις σηματοδοτούν είτε παρέμβαση στο πολιτιστικό και πολιτικό δρόμενο της περιοχής, είτε παρέμβαση στο να τονίσουμε ότι τους νέους, τους άξιους, τους ικανούς, δεν μας ενδιαφέρει από πού είναι και πού προέρχονται, που τιμούν όμως τον τόπο μας, πρέπει να τους στηρίζουμε με όλα μας, με όλες μας τις δυνάμεις. Πραγματικά το έργο που επιτελείτε είναι άξιο βράβευσης ημών προς εσάς, προς το Σύνδεσμο Εφέδρων Αξιωματικών. Είστε ο σύνδεσμος που έχει άμεση πραγματικά επαφή με τους εν ενεργεία αξιωματικούς και όλο το στράτευμά μας και με τους απόστρατους. Και η σημερινή σας πραγματικά εκδήλωση σηματοδοτεί πάλι το ίδιο πράγμα, τον πολιτισμό μέσω της βραβεύσεως του Διοικητικού Ελληνίδων, του κυρίου Πασαλίδη που τόσα χρόνια όλοι ξέρουμε το τι πρόσφερε στον τόπο του και τον νεαρό που μας εκπροσωπεί σε αθλητικά δρόμενα του νομού μας. Είναι ιδιαίτερη χαρά που βρίσκομαι σε άλλη μια εκδήλωση του Συνδέσμου Εφέδρων, ο οποίος σύνδεσμος, όπως όλοι γνωρίζουμε, διακρίνεται για την ακατάβλητη διάθεση και προσφορά του, για να διδάσκει γνώση, ιστορία, ήθος, σεβασμό και πίστη στις αξίες της πατρίδας μας και της ορθοδοξίας μας. Θα ήθελα να πω ότι το παράδειγμα το οποίο δείχνουν και υπηρετούν για ενότητα, συνεννόηση και συνεργασία, ας γίνει παράδειγμα για όλους εμάς που υπηρετούμε από διάφορα πόστα, τοπική αυτοδιοίκηση, την πολιτική, τον τόπο μας. Γιατί μόνο έτσι θα πάμε μπροστά, θα πάμε καλύτερα και δυστυχώς χρειαζόμαστε αυτές τις αρετές, γιατί οι εποχές είναι δύσκολες. Κύριε Πρόεδρε, να σας συγχαρώ και εγώ με τη σειρά μου για τη σημερινή σας πρωτοβουλία που έχει να κάνει με τις βραβεύσεις, όπως επίσης να συγχαρώ και τους τιμόμενους για την κοινωνική τους προσφορά. Να δώσω συγχαρητήρια στο Σύλλογο Εφέδρων για αυτή την πάρα πολύ ωραία τελετή, η οποία τη συνδυάζει με κάτι το οποίο συγκινεί την ελληνική κοινωνία από πολλά χρόνια και την σηματοδοτεί. Αλλά τα συγχαρητήρια που πρέπει να δώσω στο Σύλλογο των Εφέδρων έχουν και μια άλλη διάσταση. Τη διάσταση την οποία, τη στρατηγική την οποία μπορώ να την βλέπει η ταξιαρχία και δεν μπορεί να τη δείτε εσείς. Ο Σύλλογος των Εφέδρων συγχαίρει και συγχαίρω και τους τιμόμενους σήμερα, αλλά ο Σύλλογος των Εφέδρων εκτός από την τοπική κοινωνία συμμετέχει ενεργά και με την ταξιαρχία. Και αυτή λοιπόν η χρονιά που μας πέρασε, η ταξιαρχία έκανε κάποιες καλές κινήσεις, πολυεθνικές θα έλεγα. Ο Σύλλογος των Εφέδρων, όπως και ο Σύλλογος Αποστάτων, δεν μπορούσαν να είναι παρόντες εκεί, ήταν όμως ηθικά μαζί. Και αυτό το ηθικό είναι κάτι το οποίο το ζούμε εμείς και δεν μπορεί να το δείτε όλοι οι υπόλοιποι. Τον ευχαριστούμε λοιπόν, τον συγχαίρουμε. Και θέλουμε λοιπόν να κρατήσει ως ανάμιση από τη συμμετοχή σε αυτές τις δύο δραστηριότητες δύο τιμητικές πλακέτες, τις οποίες φτιάξαμε και είναι επαιτειακές. Και θα παρακαλέσω λίγο τον κύριο Πρόεδρο να έρθει να τις παραλάβει. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πρόεδρε. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.
Μέρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Λυκείου των Ελληνίδων Κιλκής, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά το Σύνδεσμο Εφέδρων Αξιωματικών για την τιμή που μας κάνει σήμερα. Το Λύκειο Ελληνίδων, από τα 26 χρόνια τα οποία έχει τη ζωή του, έχει πάρει πάρα πολλές τιμητικές διακρίσεις, όπως ακούσατε, με κορυφαία την βράβευσή του το 2006 από την Ακαδημία Αθηνών, και το πρώτο βραβείο που πήρε σε διεθνές φεστιβάλ στην Πολωνία, όπου συμμετείχαν 22 χώρες. Όμως, είναι η πρώτη τιμητική διάκριση που παίρνει από φορέα του νομού ή του Δήμου μας. Και αυτό πραγματικά για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολύ τιμητικό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Πρώτα απ' όλα τον Θεό που με έφερε σε αυτή τη θέση στην οποία βρίσκομαι, για τη δύναμη, την υγεία στην οποία έχω. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τον Σύνδεσμο Εφέδρων για τη σημερινή ημέρα. Δεν είναι εύκολο να κάποιος να βρίσκεται σε αυτή τη θέση. Θέλω να ευχαριστήσω τους παράγοντες που πίσω, δηλαδή πίσω από τη σκηνή, με βοηθάνε με όλες τις δυνάμεις, τόσο στην ελληνικοποίησή μου, όσο και στις προσπάθειες που κάνω. Θέλω να ευχαριστήσω τους παράγοντες. Θέλω να ευχαριστήσω πολύ τους συναθλητές μου. Παιδιά, με βοηθάτε πάρα πολύ. Είναι ό,τι καλύτερο να κάποιος να σας έχει στην ομάδα. Την Κωνσταντίνα, την Παραγιώτα, τη Στέλλα, το Χάρη, όλους εσάς. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Είστε πολύ καλοί και τι να πω, εγώ δεν σας ξεχάσω ποτέ. Θέλω να ευχαριστήσω τον προπονητή μου, τον Κωνσταντίνο Μιναρτζή, για την εξαιρετική δουλειά στην οποία κάνουμε εμείς οι δύο, για όλα όσα μου έμαθε. Δεν είναι προπονητής μου, είναι ο μπαμπάς μου πλέον. Είναι ο μπαμπάς μου πλέον. Έχει μεγαλώσει σχεδόν. Έχει μεγαλώσει γενικά. Και έχω να πω πως έχουμε πολλά ακόμα να κάνουμε εγώ και ο κύριος Κωνσταντίνος Μιναρτζής. Θέλω να ευχαριστήσω την οικογένειά μου, τα αδέρφια μου. Αν η ελπίδα, είστε πολύ καλά αδέρφια. Εντάξει, μπορεί, είστε εξαιρετικά αδέρφια. Πώς θα πω, είναι πολύ όμορφο κάποιος να έχει δύο αδερφές που τη στηρίζουν. Θέλω να στηρίξω κι εγώ με όλες τις δυνάμεις μου, καθώς κι εσείς ακολουθείτε μια πορεία σχεδόν σαν τη δική μου. Θέλω να ευχαριστήσω τον μπαμπά μου που με δίνει καθημερινά δύναμη από μικρός, όταν δεν μπορούσα να πάω προπόνηση, επειδή βαριέμαι, ο μπαμπάς μου με πίεζε συνέχεια να πηγαίνω. Θέλω να ευχαριστήσω τη μαμά μου που με δίδαξε όλα όσα ξέρω. Mom, thank you so much for everything, May God bless this family. Θέλω να ευχαριστήσω τον Δήμο που με στηρίζει και είναι μεγάλη μου τιμή να τιμώ το Κυλκής και μακάρι πρώτα ο Θεός, εφόσον πολλοί πιστεύουν ότι μπορεί, έχω τις δυνατότητες να πετύχω αυτό που θέλω. Πρώτα ο Θεός, μακάρι να φτάσω τον Γιάννη, μακάρι να γίνω σαν τον Γιάννη. Θα ήταν πολύ ωραία. Και τι να πω, θα συνεχίσω να τρέχω, όπως είπε ο Πρόεδρος, για ρεκόρ ζωής. Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Που την τιμή αυτή μου την έχει κάνει, μου την έχουν κάνει οι κάτοικοι του νομού Κυλκής, και τώρα υπάρχει η αναγνώριση
από τον Πρόεδρο και το Συμβούλιο των Εφέδρων Αξιωματικών. Ναι, κύριε Πρόεδρε των Εφέδρων Αξιωματικών, η κοινωνία του Κιλκής, εκτός από την επαγγελματική μας δραστηριότητα, μας θύμισε και στο πεδίο της πολιτικής, όπου μόνο με το όνομα Θόδωρος Πασαλίδης, χωρίς μέσα, χωρίς μηχανισμούς, κατάφερα να βγω 4 φορές βουλευτής, και αυτό ήταν πολύ τιμητικό για μένα, και μάλιστα τις 3 φορές ήμουν πρώτος βουλευτής, που κοιμάθηκαν από 11.500 μέχρι 13.500 ψήφους. Η κυρία είναι σύζυγος του διευθυντού μας στο γραφείο, που αν δεν είχαμε αυτό να μας βοηθάει, δεν θα το πω, πρέπει.